Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παρίση, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς, στην Έλενα, στους ακροατές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πώς πάνε τα πράγματα? Πώς πάνε τα σήμερα, πράγματα, σήμερα. Σήμερα σίγουρα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι βλέπω. Τουλάχιστον από ό,τι βλέπω πάλι το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο μάλλον πρέπει να έχει πέσει πάλι η πλατφόρμα. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί προσπαθώ εδώ και ώρα να μπω στο e-class για παράδειγμα και δεν τα καταφέρνω ούτε στο mail. Είναι διαφορετικές αυτές οι πλατφόρμες? Το πρόβλημα τελικά, αυτό που βλέπουμε έτσι ακούγοντας και λίγο, που είναι λίγο πιο σχετική, είναι ότι επειδή για να μπεις μέσα στο, στην πλατφόρμα για να κάνεις μάθημα πρέπει να πιστοποιηθείς ουσιαστικά μέσα από το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, υπάρχει μια σύνδεση. Οπότε το πρόβλημα μάλλον εντοπίζεται εκεί πέρα. Ενδεχομένως σίγουρα το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο σήμερα δεν δουλεύει καλά από ό,τι βλέπω. Τώρα όσον αφορά την πλατφόρμα για το μάθημα, εγώ να πω την αλήθεια ότι έγινε μάθημα τις πρώτες ώρες, αλλά υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που ακόμα παραπονιούνται και βλέπω ότι μπορεί να μην είναι η χθεσινή εικόνα, αλλά σίγουρα υπάρχουν ακόμα έντονα προβλήματα. Που οφείλεται όμως πού? Γιατί χθες μας μιλούσε και η κυρία Βασιλιάδου εδώ στην εκπομπή και μας είπε ότι πολλές φορές τα προβλήματα γεννιούνται ή από τον κακό, θα λέγαμε, εξοπλισμό που μπορεί να έχει κάποιος, ή το κακό ίντερνετ που μπορεί να έχει κάποιος. Εντάξει, τώρα προσπαθούμε να μεταθέσουμε το πρόβλημα στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στο τι σύνδεση έχουν και όχι στην κακή προετοιμασία ουσιαστικά του Υπουργείου, το οποίο είχε 5-6 μήνες να προετοιμαστεί και για άλλη μια φορά δεν τα κατάφερε. Δηλαδή πώς μέχρι τώρα οι μαθητές στην πρώτη και τη δεύτερη ώρα όλοι λειτουργούσαν υπέροχα? Η πλατφόρμα αυτή όμως είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό, δηλαδή δεν ξέρω και εγώ να το εξηγήσω πάρα πολύ καλά γιατί δεν είμαι πολύ της τεχνολογίας, αλλά μας εξήγησαν ότι δεν είναι κάτι που οφείλεται στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, προσπαθώντας να αποποιηθεί πάντα τις ευθύνες η κυβέρνηση, πάντα φταίει το κακό το ριζικό μας, φταίει η θάλασσα, το κρασί, δεν ξέρω ποιος φταίει. Αλλά ποτέ δεν φταίει η κυβέρνηση, ειδικά αυτή η κυβέρνηση ποτέ δεν φταίει σε οτιδήποτε. Δεν έφταιγε για τις μάσκες, γιατί δεν βλέπω ποτέ να πήρε κανείς την ευθύνη και να πλήρωσε αυτό. Δεν φταίει για την πλατφόρμα, δεν φταίει για τίποτα. Μόνο η ατομική ευθύνη τελικά, από ό,τι φαίνεται. Όχι, νομίζω ήταν η κακή προετοιμασία και ήταν όλη η γνώση ότι χθες περίπου 700.000 κόσμος ουσιαστικά συνδέσεις θα γινόταν στο διαδίκτυο όσον αφορά το κομμάτι της τηλεεκπαίδευσης, το ξέρανε, που σημαίνει η προετοιμασία δεν ήταν η κατάλληλη. Και στην τελική ανάλυση το να ρίχνεις τις ευθύνες μπορεί να είναι και ευθύνη της εταιρείας, προφανώς, αλλά εσύ ως Υπουργείο δεν ευθύνεσαι στο να ελέγξεις κατά πόσο θα είσαι έτοιμος στην Η εταιρεία φαίνεται να έκανε δήλωση, όμως έκανε μια δήλωση η εταιρεία και λέει διορθώσαμε τα προβλήματα. Αυτό δείχνει ότι όντως ήταν της εταιρείας πρόβλημα. Διορθώσαμε. Εντάξει, να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο και τι συμβαίνει. Έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας ότι εδώ και από την Άνοιξη, ναι, όταν η ίδια εταιρεία χρησιμοποιήθηκε για σαν πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης, ζητήσαμε να δώσει τη σύμβαση το Υπουργείο με την οποία έχει ουσιαστικά πάρει την υπηρεσία αυτή, είναι η συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά αυτή η περίφημη σύμβαση ποτέ δεν την έχουμε δει και έχει την υποχρέωση το Υπουργείο να τη δώσει, γιατί πρέπει να τη βάλει στη διάβια για τη διαφάνεια. Αυτή η περίφημη σύμβαση δεν υπάρχει πουθενά. Την έχουν ζητήσει στην Βουλή, δεν την έχει δει κανένας. Τι πληρώνουμε γι' αυτό? Πληρώνουμε, δεν πληρώνουμε? Τι δίνει σαν αντάλλαγμα η κυβέρνηση για να χρησιμοποιούμε αυτή την πλατφόρμα? Που είναι ευρωπαϊκή και χθες λέει υπήρχε σε όλη την Ευρώπη πρόβλημα. Όχι σε όλη την Ευρώπη. Εγώ βλέποντας το χάρτη όλη σε την Ευρώπη και πάλι ξαναλέω είναι τεχνικά θέματα που. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Όσο βλέπουμε ότι αναλύονται αυτά, εγώ βλέπω γιατί διαβάζω κάτι άρθρο για το πώς λειτουργεί και τι συμβαίνει με όλο αυτό. Τελικά το να μεταθέτουμε το πρόβλημα μόνο στην εταιρεία χωρίς. Όχι, καμιά άλλη ευθύνη δεν έχει νόημα, λέτε. Σήμερα πάντως τα πράγματα φαίνεται να είναι καλύτερα. Δηλαδή, ενώ χθες κάθε λίγο που χτυπούσε το τηλέφωνο ήταν ένας γονέας, μας έλεγε δεν γίνεται τίποτα, γίνεται χαμός, δεν μπορούν να μπουν τα παιδιά μέσα. Και από εκεί και μετά ήταν, από σήμερα μάλλον δεν έχει πάρει ούτε ένας γονέας για να παραπονηθεί ότι το παιδί του δεν μπήκε. Ναι, ενδεχομένως. Εγώ η εικόνα που έχω είναι ότι υπάρχει πρόβλημα
Τουλάχιστον σε ορισμένους συναδέλφους σίγουρα μου έχουν πει ήδη ότι υπάρχει πρόβλημα, και μίλησε και με τον διευθυντή μου, αλλά και από την ενημέρωση την πανελλαδική που έχω μέσω των ΕΛΜΕ, βλέπω ότι υπάρχουν περιοχές που ακόμα έχουν πρόβλημα και κυρίως γιατί πρέπει να πάνε μέσω της σύνδεσης του πανελλήνιου σχολικού δικτύου. Τώρα, οπότε, να δούμε και ένα άλλο ζήτημα, γιατί το άκουσα και αυτό και μου έκανε εντύπωση. Όλοι οι καθηγητές, κύριε Παρίση, έχουν τις γνώσεις που απαιτούνται για να κάνουν αυτό το ηλεκτρονικό μάθημα. Αν το βάλουμε σαν αποτέλεσμα μιας επιμόρφωσης η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει στους εκπαιδευτικούς, μια καθολική επιμόρφωση δεν έχει γίνει σε όλους τους εκπαιδευτικούς, έχουν γίνει επιμορφώσεις, αλλά είχε τάξει το Υπουργείο στο ξεκίνημα της χρονιάς ότι θα γίνει αυτή η καθολική επιμόρφωση, η οποία τουλάχιστον δεν έχει γίνει στο σύνολό της από ό,τι καταλαβαίνω. Να το κάνω ακόμη πιο απλό. Αν τύχει μια αναποδιά, γιατί όλοι μπορούμε να είμαστε σε έναν υπολογιστή και να κάνουμε την εργασία μας. Αν εκεί λοιπόν γίνει μια στραβή, έχει το τεχνικό background ο εκπαιδευτικός να διορθώσει το πρόβλημα που ο ίδιος κατά λάθος μπορεί να δημιούργησε? Εκείνη τη στιγμή νομίζω κάποιος που δεν έχει την ευχαίρεια δεν θα το κάνει. Θα επικοινωνήσει με τον συνάδελφο της πληροφορικής ή με όποιον πιστεύει ότι μπορεί. Τι κάνω τώρα, μάλιστα. Και ρωτάει τι κάνω τώρα, έχω πρόβλημα, δεν έχω ήχο, δεν βλέπω, δεν κάνω, τα ξέρετε όλα αυτά. Πατάω, οπότε, μάλιστα. Ο καημένος ο συνάδελφος της πληροφορικής τα τραβάει όλα. Εκεί πάει το μάθημα εκεί σε αυτή την περίπτωση, έτσι, πάει το μάθημα. Πάει το μάθημα, χάνεις, γιατί καταλαβαίνεις όταν αρχίζεις και αγχώνεσαι για το αν σε ακούνε, αν σε βλέπουν. Κατάλαβα. Και το τι συμβαίνει. Και ειδικά όταν δεν έχεις μια ευχέρεια με τους υπολογιστές, εκεί υπάρχει προφανώς ένα πρόβλημα. Κύριε Παρίση, ελπίζουμε να ομαλοποιηθεί όλο αυτό το πράγμα στις επόμενες μέρες, να μην υπάρχει όντως κανένα απολύτως πραγματικά πρόβλημα. Κύριε Νατσούλη, εμείς ελπίζουμε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να γυρίσουμε σχολείο. Αλλά βλέπω ότι θα κάνετε. Βλέπω ότι θα κλείσετε και για Χριστούγεννα, αν. Βλέπω να κλείσετε από το κομπιούτερ. Δυστυχώς η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά. Δεν πιστεύω να πιστεύει κανείς ότι 30 του μηνός που λίγει θα γυρίσει στο σχολείο 1 Δεκεμβρίου. Δεν πιστεύω να μην πιστεύει. Όχι, μεταξύ Σουμαρού και Αστείου χαιρετηθήκαμε για Πάσχα στα σχολεία. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εμείς θα θέλαμε να είμαστε στα σχολεία μας και ζητάμε ακόμα και την τελευταία στιγμή, αυτή την τελευταία στιγμή, να τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να γυρίσουμε στα σχολεία. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, πριν κλείσουμε, κύριε Παρίση, μία ακόμη απάντηση, γιατί είχαμε ένα υπόλοιπο από την προηγούμενη εβδομάδα για τις εκλογές. Βεβαίως. Μπορείτε να μας πείτε τι έγινε σε αυτές τις εκλογές? Τι έγινε, καλύτερα να ρωτήσετε την κυρία Κεραμέως, γιατί η κυρία Κεραμέως την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε ποιοι θα πάνε με το Σωματείο και ποιοι θα πάνε με το Υπουργείο. Η απάντηση των εκπαιδευτικών ήταν καθολική, δηλαδή η αποχή πανελλαδικά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια έφτασε το 92%, 92-93%. Στην Καστοριά πώς ψήφισαν? Στην Καστοριά, στη δευτεροβάθμια ψήφισαν 47 από τους 429. Αυτούς τους 47 πώς τους βλέπετε εσείς, σαν ξένο σώμα τώρα ή τους βλέπετε απλά συναδέλφους? Όχι. Είναι, ο συνάδελφοι είναι όλοι. Τους βλέπετε σαν προδότες? Όχι. Το ότι κάνεις μια επιλογή επειδή για τον χύψη λόγο και σε ελληνική δράση δεν θα λογοδοτήσει και κανένας, αλλά το περίεργο είναι ότι τους βλέπει μάλλον το Υπουργείο, γιατί ζήτησε οι κατάλογοι των ψηφισάντων να μην δοθούν στα σωματεία, φοβούμενοι ότι μπορούμε εμείς τέτοιο, οπότε μάλλον αυτοί τους βλέπουν έτσι ότι θα αντιδράσουμε. Τέλος πάντων, το αίτημα είναι σίγουρο ότι ακόμα και με αυτές τις εκλογές αυτοί που εκλέχθηκαν θα πρέπει να παραιτηθούν, γιατί προφανώς δεν νομιμοποιείται η εκλογή τους. Το καταλαβαίνετε. Εδώ είναι μια ερώτηση. Αυτοί που βγήκαν, έστω και με τους 47. Ναι. Είναι, δηλαδή σήμερα είναι αυτοί οι εκπρόσωποι μας? Τους αναγνωρίζετε? Η θητεία ξεκινάει ούτως ή άλλως από τον Ιανουάριο. Ωραία. Από τον Ιανουάριο θα τους αναγνωρίσετε? Το αίτημα το οποίο και θα επισημοποιηθεί από την Ομοσπονδία τις επόμενες μέρες είναι οι συγκεκριμένοι που εκλέχθηκαν με αυτήν τη διαδικασία, γιατί βάζω μια παρένθεση, εκλέχθηκαν και πολλοί οι οποίοι έχουν αποσύρει ήδη τα ψηφοδέλτια τους και με το έτσι θέλω η κυρία Κεραμέως τα έβαλε μέσα. Αλλά αυτοί θα αποσυρθούν ούτως ή άλλως και θα παραιτηθούν. Αλλά και αυτοί που επέμεναν για τη συμμετοχή τους, εμείς ζητάμε την παραίτησή τους, γιατί αυτό ζήτησε ο κλάδος ουσιαστικά. Μάλιστα. Όταν απέχει κατά 92%.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παρίση. Ναι, ναι. Ένα κλείσιμο. Δεν ήταν καλή εβδομάδα για την κυρία Κεραμέο αυτό, η αλήθεια. Έφαγε πολλά. Την έχετε πολύ μεγάλη αγάπη, βλέπω. Έφαγε δύο ηχηρά χαστούκια. Αυτή μας έχει ιδιαίτερη αγάπη, όπως βλέπετε. Έφαγε δύο ηχηρά χαστούκια. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα, μάλλον. Ε. Δεν ξέρω, έτσι μάλλον φαίνεται. Και κοιτάξτε να καταλάβετε το πώς λειτουργεί το Υπουργείο, γιατί έχει ένα πρόβλημα τα μαθηματικά. Η ανακοίνωση του Υπουργείου για τις εκλογές ήταν: πήγαν όλα υπέροχα, περίφημα, καταμετρήθηκαν 36.000 ψήφοι. Δείτε πώς παίζουν με τους αριθμούς, ναι. Από 13.000 ψηφοφόρους. Και ποτέ δεν λέει από το πόσους έπρεπε να ψηφίσουν, που ήταν 165.000. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, ποια είναι η διαφορά. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια όταν τους λες όμως όλους. Ακριβώς αυτό. Γιατί μας έλεγε και για το περίφημο μέσο όρο 17, παραβλέποντας ότι δεν μας ενδιαφέρει ο μέσος όρος συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά μας ενδιαφέρουν ο μέγιστος και ο μέγιστος αριθμός για την ακρίβεια συγκεκριμένη περίπτωση, που ήταν 27 μαθητές στην τάξη. Πολύ ωραία. Καταλαβαίνεις. Αυτό έχει ένα γενικότερο σχόλιο. Και επίσης θα ευχαριστήσουμε και τον Πρωθυπουργό μας που επιτέλους τα πανεπιστήμια του έδωσαν να καταλάβει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από τον μισθό τους. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, δεν ζούσαν στην πραγματικότητα που ζούμε εμείς. Μάλιστα. Με την τελευταία του δήλωση από το Διάγγελμα. Για το Διάγγελμα, λοιπόν, μάλιστα. Για το Διάγγελμα, γιατί ανέφερε ότι γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται από το μισθό τους. Έχει την εντύπωση ότι δουλεύουμε μάλλον από χόμπι. Δεν ξέρω. Τι άλλο να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παρίση. Δεν αφήσατε τίποτα να πέσει σήμερα. Όχι, και θα μπορούσα να πω και περισσότερο ακόμα. Όχι, πλέον δεν θα αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και βεβαίως, μισό λεπτό. Επειδή ναι, αύριο είναι και απελευθέρωση Καστοριάς, ναι. Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στο πρόγραμμα, έστω και τηλεκπαίδευση σήμερα? Όχι, δεν υπάρχει κάτι, δεν είχαμε κάτι. Δεν συζητήθηκε κάτι. Νομίζω όλοι κάνουν το μάθημά τους τώρα για το, στα πλαίσια του εορτασμού, λέτε το πώς θα μπορούσε να γίνει. Τον ελευθέρουν, τι θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε. Τέλος πάντων, δεν γίνεται κάτι. Ίσως, μέσα από τα μαθήματα, δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι, δεν μίλησα μαζί τους, οι συνάδελφοι των μαθημάτων. Της ιστορίας, ίσως. Της ιστορίας, ίσως. Κάτι να έχουν υποθεί. Κάνει και έχουν συζητήσει κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ, ως χημικός, καταλαβαίνετε. Με αυτά τα πράγματα είστε λίγο μαλωμένος. Όχι, δεν είμαι καθόλου μαλωμένος. Και τις γιορτές μου τις κάνω και το τέτοιο αναλαμβάνω, δεν είναι αυτό το πρόβλημα, αλλά συνήθως το κομμάτι αυτό είναι το κομμάτι των, σωστά, που σωστά είναι και το αντικειμένο. Να μην σου πάρουμε και την κυρία Χάιλο. Όχι, όχι. Ούτως ή άλλως στο σχολείο πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να διδάσκουμε τα πάντα. Βέβαια, στα δημοτικά σχολεία που είναι στο σχολείο σήμερα θα υποθούν πράγματα για την αυριανή μέρα. Είχαμε την απορία αν θα γίνει και μέσω του κομπιούτερ για γυμνάσια κλπ. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι οι συνάδελφοι των μαθημάτων από τον αντίστοιχο θα έχουν κάνει μια αναφορά. Να μην την ξεχνάμε την ιστορία μας όμως, είναι η τοπική μας ιστορία ιδιαίτερα. Εγώ την 11η Νοεμβρίου την έχω πάνω και από την 28η και από την. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η ενίσχυσή της είναι το σημαντικότερο πράγμα. Γιατί με αυτή μπορούμε να προχωράμε. Νομίζω η Έλληνα που είναι δίπλα θα συμφωνήσει. Ναι, που είναι και το αντίστοιχο. Κύριε Παρίση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλά. Καλημέρα. Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.